σε λίγες ώρες. Ναι, σε λίγες ώρες στο Μόναχο. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται για την ιστορία του, αν θέλει. Αγωνίζεται με την Μπάγερ Μονάχου για το Champions League. Είναι ένας αγώνας που το αποτέλεσμά του δεν έχει καμιά σημασία για την ομάδα της Γερμανίας. Έχει όμως μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία για τον Ολυμπιακό. Και αυτό γιατί? Διότι θέλει να κερδίσει ένα βαθμό ακόμα, έτσι ώστε να προκριθεί στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τι θέλω να πω με αυτό? Και όπως λένε ορισμένοι, ότι η Bayern δεν θα παίξει με 5 ή 6 βασικά στελέχη. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Μονάχου, της ομάδας της Γερμανίας, είναι καλής ποιότητας. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θέλουν να αποδείξουν στον προπονητή τους, τον κύριο Γκουαρδιόλα, ότι έχουν θέση στην ομάδα τους. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουν να αρπάξουν την ευκαιρία αυτή που θα τους δοθεί σήμερα κατά του Ολυμπιακού και βεβαίως να μπουν στην ενδεκάδα της Μπάγκερ. Όμως τα εκατομμύρια οπαδών σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού περιμένουν, και οι 5.000 που θα είναι μέσα στο γήπεδο περιμένουν ένα θετικό αποτέλεσμα από την ομάδα του πρωταθλητή Ελλάδος και κυπελούχου Ελλάδος, από την ομάδα του Ολυμπιακού. Μπορεί να γίνει κάτι. Να γίνει όχι θαύμα, αλλά να παίξουν καλά όπως έπαιξαν και στο Λονδίνο με την Arsenal και να ανατρέψουν τα προγνωστικά. Έτσι λοιπόν, σε λίγες ώρες αναμένεται ένα καλό παιχνίδι, αναμένεται ένας Ολυμπιακός άλλος, καλύτερος από αυτόν που περιμένουμε, για ένα θετικό, επαναλαμβάνω, για ένα θετικό αποτέλεσμα. Είδαμε. Γεια.